ημεροληπτό σε βάρος της κυβέρνησης κλπ. Όμως έχουμε ζήσει καταστάσεις και πρόσφατα εν ενεργεία εισαγγελέας, η κυρία Ράικου, έκανε σοβαρότατες καταγγελίες. Είπε ότι υπάρχει ένας, το φωτογράφησε δηλαδή, ένας Ρασπούτιν, ο οποίος ζητάει διώξεις και μάλιστα χρησιμοποίησε αυτό το που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Μου έχει βγει η φωτογραφία του για τον Παπαγγελόπουλο, εννοεί. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου. Είστε ο πρώτος που το λέτε. Προσέξτε. Η αλήθεια είναι. Καλά, εντάξει. Αλλιώς, όποιος δεν το λέει, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και ταυτόχρονα λέει κάτι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η εντολή που έχουν και η κατεύθυνση που έχουν είναι. Δεν βαριέσαι, δεν έχει σημασία τώρα αν είναι αθώος ή ένοχος. Στείλ τον. Λάσπη να πέφτει, λέτε. Ακριβώς. Προσέξτε. Ένας από τους δρόμους που θα ακολουθήσει, δύο δρόμους ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση στην πορεία προς τις εκλογές. Ο ένας ο δρόμος είναι αυτός. Όχι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί πράγματι, αν υπάρχουν σκάνδαλα, οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν. Όμως, όταν αναφέρεσαι. Όλα στο φως το υποστηρίζετε κι εσείς. Ασφαλώς όλα στο φως. Όχι όμως. Ελλάδο οικονό μου, κάτσε να σου κάνω μια έρευνα πριν έρθω στην εκπομπή σου. Μάλιστα. Πρέπει να έχω στοιχεία. Και επειδή εγώ βίωσα τη διαδικασία στη Βουλή επί 8 μήνες κάποιων υποθέσεων ως Εξεταστική Επιτροπή, όπως και την προανακριτική για την Οβάρτης, εκεί να γελάει κάποιος. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο δικονομικό. Να μας πει και κύριος. Εγώ λοιπόν την εντύπωση για να κλείσω εδώ, ότι η ελληνική δικαιοσύνη για να μην. Δίνουμε λάθος εικόνα, κινείται σωστά στη συντριπτική πλειονότητα των δικαστών. Υπάρχουν όμως ορισμένοι δικαστές που καθοδηγούνται από την κυβέρνηση, ελέγχονται από την κυβέρνηση. Και μετά, αν θέλετε, τον κύκλο να σχολιάσουμε κάτι που μου έκανε εμένα ιδιαίτερη εντύπωση. Θα έρθουμε να ζητήσουμε από τον κύριο Ψαριανό. Ελάτε, έλα, η κυβέρνηση, όταν έχει συγκεκριμένη στόχευση και θέλει να χτυπήσει το παλιό σάπιο διεφθαρμένο, γιατί αυτή είναι το φρέσκο. Και το μια χαρά, ας πούμε, σύστημα, τα οποία θα τα δούμε αργότερα αυτά πώς είναι ακριβώς. Όταν λοιπόν έχει βασική στόχευση αυτή, δεν χρειάζεται να καθοδηγεί στη δικαιοσύνη, αρκεί να κλείνει το μάτι σε μια δικαιοσύνη που την έχει σχεδόν σε ομοιρία. Έτσι, και αυτά έχουν ακουστεί από δικαστικούς, έχουν γίνει καταγγελίες συγκεκριμένες ότι υφίστανται πιέσεις και τους δίνονται πολιτικές κατευθύνσεις για το πού θα πάνε. Ας πούμε, παράδειγμα... Είναι σε ομοιρία δικαστική, κύριε Ψαριανέ. Δικαστικοί τα έχουν πει αυτά. Έχουν κάνει καταγγελίες, συγκεκριμένοι δικαστικοί, ότι για τους ζητούν το πράγματα. Πες το παράδειγμα, Γρηγόρη, ποιο λοιπόν, παράδειγμα. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα προσωπικά σε ονόματα, αλλά τα έχουμε διαβάσει και τα έχουμε δει αυτά. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες έχουν μπει στα συρτάρια και περιμένουν. Υπάρχουν δίκες που δεν εξελίσσονται, όπως της Χρυσής Αυγής, ας πούμε. Βεβαίως. Υπάρχουν διώξεις ανθρώπων και τώρα, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι οδηγία δηλαδή, και εντολή. Έτσι θα πάμε σε είναι ένα εκλογές. Κλείσιμο έτσι του ματιού ότι θα πρέπει να κυνηγήσουμε τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, υπουργούς, όσο μπορούμε, ρίχνοντας όση λάσπη μπορούμε, γιατί μείνει. Τελικά πάντα μένει η λάσπη. Είναι αυτός ο γκεμπελισμός ότι λέγει πες, κάτι θα μείνει. Τώρα διαβάσαμε πριν από 5-6 μέρες ότι βρήκαν σε ένα σπίτι, σε μια βίλα στο ψυχικό, 19 εκατομμύρια σε μετρητά. Μετά, έτσι. Ναι, αλλά αυτό έχει μείνει τώρα. Οι 9 στους 10 σε διάφορα καφενεία, στην Καρδίτσα, στην Κομωτινή και στο Ρέθυμνο, είδες τι γίνεται εδώ πέρα, να πούμε, είδες ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει με τα θεριά. Άρα έχουν κρύψει τα εκατομμύρια μέσα στις βίλες τους. Άρα ο στόχος επιτυγχάνεται, λέτε, κύριε Ψαριανέ, σε ένα βαθμό. Πώς? Ο στόχος της κυβέρνησης, αν είναι αυτός που περιγράφεται, το πες κάτι μένει, επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό. Προσπαθούν να το διεκπαιρεώσουν. Να πει μια κουβέντα ο κύριος Σταμάτης, άνοιξε το ζήτημα με την κυρία Ξένη Δημητρίου και την επιστολή που έστειλε χθες, που προκάλεσε και εντύπωση και συζητήσεις. Κυρίως αρνητικές. Ναι. Για τον παιδαγωγικό δίθεν χαρακτήρα των τρομοκρατών. Συγγνώμη. Εγώ είδα ένα πολιτικό μανιφέστο. Ότι εμείς συμφωνούμε με τους στόχους των παιδιών αυτών. Με τον τρόπο, ρε παιδί. Αλλά όχι με χύτρα. Βάλε ένα μπρίκι, ρε παιδί. Ένα κάτι πιο πολιτικό μικρό. Μανιφέστο. Μην βάλεις χύτρα. Ένα πολιτικό μανιφέστο το οποίο είχε και παρενέσεις. Μην το κάνετε έτσι, πρέπει να γίνει αλλιώς. Δεύτερον, εδώ ήταν αποκαλυπτική εντός εισαγωγικών. Ξέρει η κυρία Εισαγγελέας, η κυρία Δημητρίου,
από πού προέρχονται οι ενέργεια αυτή εναντίον του Μπογιάκου, ξέρει. Γιατί η αστυνομία λέει δεν γνωρίζουμε. Εμείς δεν γνωρίζουμε. Και η αστυνομία ξέρει και η κυρία Δημητρίου ξέρει. Αυτή πώς. Όλοι ξέρουν. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και ο κύριος Χρυσογοήδης ξέρει ότι ξέρει. Συγγνώμη. Και πολλοί άλλοι ξέρουν. Λοιπόν, συγγνώμη, να ρωτήσω. Ελάτε, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να βγαίνει η εισαγγελέα του Αριουπάγου και να λέει από εκείνη τη μεριά είναι. Χωρίς. Μπορεί να χωρίς είναι. Στοιχεία, μπορεί, λέτε. Χωρίς στοιχεία. Μπορεί τι, να ξέρει, είναι και τι ξέρει και που δεν ξέρουμε. Πώς το δεύτερο. Πώς το λέτε, Γρηγόρη, αυτό. Το δεύτερο. Μπορεί να είναι και παιδιά υπουργών. Ένα λεπτό να το τρίτο στοιχείο. Κύριε Ψαριανέ, μην τα σήμερα. Το τρίτο στοιχείο. Ποιο υποδέχθηκε τον κύριο Κουφοντίνα όταν βγήκε από τον τρίτο στοιχείο πρώτη φορά. Ποιο τον υποδέχθηκε. Με την ομάδα των ανθρώπων που υποδέχθηκαν. Εσεί δημοσιογράφοι. Το τρίτο στοιχείο. Συγγνώμη, το τρίτο στοιχείο. Και τον κύριο Γιαννόπουλο. Είδαμε και κάποιου άλλου εκεί. Το τρίτο στοιχείο, κύριε Γονόμου, είναι το εξή. Μιλάει η επικεφαλή τη εισαγγελική αρχή. Ναι. Και αναφερόμενη στο συνάδελφό της που είναι αντισαγγελέας. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει κάτι μια ανθρώπινη συμπάθεια, συμπαράσταση. Στο ίδιο σώμα, Νίκο. Στο ίδιο σώμα. Να ζητήσει την προστασία των δικαστών και των εισαγγελέων. Mm-hmm. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να το κάνει. Είναι πρωτόγνωρα. Λοιπόν. Έχουμε, αφαιθεί, λοιπόν. Έχουμε αφαιθεί σε ένα περιβάλλον κοινωνικό όπου περιμένουμε το αλληλοφάγωμα των ομάδων μεταξύ τους. Έχουμε μπει σε μία διαδικασία με μυθριδατισμό. Εθιζόμαστε στο δηλητήριο σιγά σιγά, βρωμίζουμε τους τοίχους, σπάμε μαγαζιά, κάνουμε ό,τι θέλουμε να τεινάζουμε αυτοκίνητα. Και με αστυνομικά τμήματα. Ζητάμε την ταυτότητα των αστυνομικών. Ζητάμε την ταυτότητα. Και κύριε Ψαριανέ. Και η κυρία Παπακώστα. Ελάτε, κύριε Ψαριανέ. Μια κουβέντα. Ναι, ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί, εκμεταλλεύεται το δημόσιο αίσθημα που λέει ότι πρέπει να πληρώσουν κάποιοι για τη χωροκοπία της χώρας. Mm-hmm. Αλλά να έχουν όλοι υπόψη τους ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ίδιος με κανέναν. Σαφές. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Mm-hmm. Ας κάνουν λοιπόν ότι καταλαβαίνουν. Αλλά να ξέρουν ότι σε όλα τα ζητήματα θα υπάρχουν απαντήσεις στο πλαίσιο του νόμου και εδώ θα εξηγηθούμε ανοιχτά, δημοκρατικά. Δεν θα μείνετε, πρέπει, μπορούμε σταυρωμένα τα χέρια. Όπως πρέπει, όπως αρμόζει στη δημοκρατία. Κύριε Χρυσοχοίδη, νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη και η παρουσία και των τριών σας βεβαίως, αλλά και του κυρίου Χρυσοχοίδη, για να δοθεί απάντηση στο θέμα αυτό που φαίνεται πως φοβάμαι ανεβαίνει σήμερα. Φοβάμαι ότι ο Σταριανός αναθάρισε από το δώρο που του δώσες. Άμα το ξαναδώσω, τι θα κάνει. Και ο κύριος σταμάτησε. Άμα σας το ξαναδώσω, τι θα κάνει. Το φοβάμαι. Λοιπόν, Γκρέκο Στρομ,